βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας. Είναι ψηφοδέλτιο που επιβραβεύει την αξιοσύνη, την καταξίωση, το ήθος. Εκφράζει τη βούλησή μας να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο της χώρας. Να προτάξουμε την απόδοση δικαιοσύνης, αλλά και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Να ανταποκριθούμε στο αίτημα των πολιτών για αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου, εφαρμογή των νόμων παντού. Εκφράζει ακόμα την έμφαση που δίνουμε στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου που διαθέτει η πατρίδα μας, στα εδάφη και τις θάλασσές της. Συνδέεται με την απόφασή μας να αξιοποιήσουμε την παρουσία μας στην Ευρώπη, όπως ακριβώς έκανε και η Κύπρος, για να προχωρήσουμε στην ανακήρυξη και την αξιοποίηση της ελληνικής ΑΟΣ. Εκφράζει μια βασική πτυχή της πολιτικής μας για στροφή στην πραγματική οικονομία, ανάταξη και ανάπτυξη. Στέλνουμε έτσι το μήνυμα ότι η Ελλάδα, παρά τις αντικσότητες, παρά τα προβλήματα που αφήνει πίσω του το ΠΑΣΟΚ, είναι μια πλούσια χώρα που μπορεί να τα καταφέρει και θα τα καταφέρει. Το μήνυμα θα πάει παντού. Εκφράζει τέλος τη θέλησή μας να καταργήσουμε τα διαχωριστικά τείχη του χθες και να ενώσουμε τους Έλληνες για το αύριο. Στα ψηφοδέλτια μας είναι ακόμα πρόσωπα που εκφράζουν τη νέα γενιά, τους νέους επιστήμονες, τους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, γυναίκες, άνθρωποι καταξιωμένοι στην κοινωνία και στους χώρους της εργασίας τους. Είναι πολίτες με έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Ένας δήμαρχος που είχε την ατυχία να καταστεί άτομο με αναπηρία, αλλά δεν τα έβαλε κάτω. Είναι βεβαίως και δύο από τους στενότερους συνεργάτες μου. Είναι με μια φράση. Ψηφοδέλτιο ευθύνης. Ψηφοδέλτιο μεγάλου πολιτικού και κοινωνικού συμβολισμού.